σύνθεση. Μέχρι στιγμής έχω συμμετάσχει μόνο σωματικές, οι οποίες κάποιες έχουν να κάνουν προφανώς με τη Σχολή Καλών Τεχνών, κάποιος είναι πέρα από αυτή, έξω από αυτή. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Τα παράθυρα των ανθρώπων» και αυτό γιατί έχω δύο διακριτά μέρη των έργων. Το πρώτο σχετίζεται κυρίως με παράθυρα και το δεύτερο με ανθρώπους. Η σύνδεση λοιπόν που είναι το παράθυρο, βλέπεις μέσα από παράθυρο το κενό, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που δείχνουμε είναι το κενό. Είναι το κενό που αφήνουν οι άνθρωποι όταν φεύγουν από τη ζωή μας. Στο δεύτερο κομμάτι μιλάμε απευθείας για τον άνθρωπο. Υπάρχουν πολλά πορτρέτα στα οποία βλέπεις τον άνθρωπο το συγκεκριμένο, να το ρεκτάω, το πορτρέτο που κάνει του γιού μου και βλέπω το βλέμμα του μέσα σε αυτό, δηλαδή το νιώθω πολύ ζωντανό. Δηλαδή το νιώθω τόσο ζωντανό, ώστε την ώρα που το δημιουργώ νιώθω ότι είμαι σε μία μικρή απόσταση με αυτόν που απεικονίζει. Το νιώθω σαν να νιώθω την παρουσία του δηλαδή. Στην έκθεση έχω και νοπογραφίες, φρέσκα, έχω και κάποιες αγωγοτέπερες και έχω και ζωγραφική επάνω στο μετάξι, σε ολομέταξο κουκουλάρικο μετάξι, που είναι κάποια πειράματα που κάνω με το μετάξι που αγαπάω πολύ. Ξεκινώντας να ζωγραφίσω, η άνδρος υπήρχε παντού, δηλαδή ό,τι ζωγράφισε είχε σχέση με την άνδρο. Τώρα, μπορεί να μην ήταν η άνδρος σαν άνδρο ή μπορεί να συσχετιζόταν προφανώς με τους χώρους που έχω ζήσει, τις στιγμές που έχω ζήσει, τις χαρές που έχω περάσει και τις χαρές που έχω χάσει. Αυτό λοιπόν βγήκε σε πολλά έργα μου, το οποίο φυσικά συνείδητα, μετά το συνειδητοποίησα όταν τα βάζα δίπλα και έβλεπα άνδρος, 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 άνδρος. Και η γκάμα έχει σχέση με την άνδρο. Προχθές είχα πάει σε, δεν ξέρω πώς λέγεται, σε ένα βουνό πάνω και βρήκα θάμνους και τρελάθηκα με τα χρώματα. Ευτυχώς ο Παντελής ο Βούλγαρης στην ταινία που έκανε έδειξε αυτές τις κρυφές ομορφιές της άνδρου, μπράβο του. Η φύση είναι η μεγάλη δύναμη της άνδρου. Δεν ξέρω κατά πόσο οι ανδριώτες το αντιλαμβάνονται αυτό ή ποιοι το αντιλαμβάνονται. Νομίζω ότι είναι καθήκον να αναφέρω το θέμα με τις ανεμογεννήτριες τώρα και πώς αυτό θα επηρεάσει την άνδρο. Πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά τι θα κάνουν με το νησί τους.